Πάμε στο Μακελιό. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα. Γεια σου, Στέφανε. Καλησπέρα. Αλλάξαμε λίγο τη θεματολογία. Αφήσαμε τα εθνικά να τα πούμε σε λίγο. Πάμε, ξεκινήσαμε το κυρία Κασιμάτη. Εγώ τι θέλετε να σας πω για την κυρία Κασιμάτη. Όχι, για την κυρία Κασιμάτη δεν θέλω. Τα γενικότερα... πάμε όλα, δυστυχώς. Θα σας πω για το... Για την κυρία Κασιμάτη που αφανώς... Κοιτάξτε, ναι. Κοιτάξτε. Για ακούστε. Την τακτική της αντιπολίτευσης. Ακούστε, η τακτική και λοιπά, ακούστε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε μια εφημερίδα 5 ετών. Στην αρχή μας λιδωρούσαν. Μετά μας καθίβριζαν. Μετά άρχισαν και μας υπολόγιζαν. Στο τέλος τους νικήσαμε. Καλή. Γιατί το λέω αυτό. Σε δύο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια από τα... εκατοντάδες και δεν ευλογάμε τα γένια μας, αλλά σε δύο ρεπορτάζ έχουμε δικαιωθεί απόλυτα. Όταν τα άλλα κανάλια και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν πιει το αμύλητο νερό. Σε ένα από αυτά ήταν και το θέμα της φύλαξης των βουλευτών από τους αστυνομικούς, οι οποίοι υποτίθεται εκφράζουν το σύστημα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το αντισύστημα. Ναι. Στη δεύτερη περίπτωση βγάλαμε και εκεί πολεμηθήκαμε το παρελθόν του ίδιου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αμφισβητήθηκε και αυτό, ενώ το βγάλαμε με στοιχεία ότι όταν ήταν 15 ετών είχε συλληφθεί, είχε προσαχθεί στην κρατική ασφάλεια ο ίδιος ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με έναν ακόμα φίλο του επάνω σε μηχανή. Ναι. Και στην πλάτη του είχε τρεις μολότεφ, βόμβες μολότοφ. Και τον αφήσανε να φύγει όταν έσπασαν τα τηλέφωνα των αξιωματικών της κρατικής ασφάλειας, διότι έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο ο χουντικός πατέρας του εργολάβος, που και αυτό αμφισβητήθηκε και υπόθηκε στη συνέχεια από τον Μητσοτάκη στη Βουλή, και τον αφήσανε και έφυγε και πήγε σπίτι του. Πώς περιμένετε εσείς να σέβονται οι βουλευτές του κυρίου Τσίπρα την αστυνομία, όταν ο ίδιος προσπαθούσε να την κάψει? Το δεύτερο θέμα. Αύριο ορκίζεται και εκλέγεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η κυρία Μπέτη Μπαζιάννα, Περιστέρα Μπαζιάννα. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Ναι. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Η συμβία του κυρίου Πρωθυπουργού. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου όταν το 2016. Μου αρέσει όταν ακούω να λες συμβία του κυρίου Τσίπρα. Αφού δεν είναι ακριβολογή. Είναι όμως σύζυγός του. Ακριβολογεί. Ακριβολογεί. Όχι, σωστό σωρό. Η συμβία λοιπόν του κυρίου Πρωθυπουργού εκλέγεται από δασκάλα δημοτικού που ξεκίνησε μέσα σε 3 χρόνια, για να καταλάβετε την ισοπαίδωση, την πρόστιχη ισοπαίδωση της αξιοκρατίας στη χώρα. Δασκαλά όταν παιδιά παλεύουν. Ήταν, κυρία την πρόστιχη ισοπαίδωση της αξιοκρατίας στη χώρα, επαναλαμβάνω, στον δρόμο που χάραξε η κυρία Νατάσα Παζαΐτη, που από νηπιαγωγός έχει γίνει καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Εφιέστατη, κυρία Πανεπιστημίου. Πού είναι το, ψέμα το οποίο λέμε? Πού είναι το παράλογο και γιατί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το έχουν βουλώσει? Θα σας πω γιατί. Ολοκληρώνω. Ναι. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα τα έχουν βρει σε όλα τα επίπεδα. Και το επίπεδο το οποίο βγάζουμε και εμείς αύριο και το αποκαλύπτουμε είναι το επίπεδο της συγκυβέρνησης. Αργά ή γρήγορα αυτοί οι δύο θα συγκυβερνήσουν. Αργά ή γρήγορα αυτοί οι δύο θα δίνουν ισότιμα λόγο στον ελληνικό λαό. Ο ένας ως πρωθυπουργός και ο άλλος ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θα δείτε ότι και σε αυτό θα επαληθευτούν. Για ποιο λόγο να συγκυβερνήσουν? Γιατί μου μιλάτε? Περίμενε, τώρα έριξες βόμβα. Στέφανε, μισό λεπτό. Θέλετε, κύριε Σταμιανάκη, να πείτε κάτι, να επιστρέψουμε στην κυβέρνηση? Στέφανε. Ποιος την επέλεξε τη συμβία του Πρωθυπουργού? Ποιος την επέλεξε? Ναι. Το γράφουμε σήμερα, κύριε Γιάννακη. Ποιος... Άλλο από λέω. Από τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Πες, υπουργό παιδείας. Από τον κύριο Λοβέρδο και την κυρία Γιαννάκου. Μέχρι και τον κύριο Γαβρόγλου. Και τον κύριο των άλλων, τον Παλτά. Έτσι, ήταν. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Αυτά έχουν ενδιαφέρον. Βεβαίως, διακομματικό το σκάνδαλο. Από όλες τις κυβερνήσεις πέρασε, δηλαδή. Και από όλες τις κυβερνήσεις από το 2013 και μετά. Έτσι. Προωθήθηκε από το μακρύ χέρι του συστήματος, το οποίο είναι διεφθαρμένο, διότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες στις τροπολογίες που πέρασαν. Να μην τα χρεώσουμε όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα χρεώνω όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Είπα. Από τον κύριο Αρβανιτόπουλο, από τον κύριο Μπαλτά,
από τον κύριο Φίλη, την κυρία Αναγνωστοπούλου. Τροπολογίες επί τροπολογιών για να κάνουν αμέτημο, χαμέτη την κυρία Μπαζιάνα καθηγήτρια πανεπιστημίου, μα είναι δυνατόν. Επίκουρη καθηγήτρια από δασκάλα. Εγώ τώρα δεν ξέρω για τα παιδιά που παλεύουν έναν αιώνα για να γίνουν καθηγητές. Εγώ τώρα δεν ξέρω για τα παιδιά. Δεν ξέρω για τα προσόντα τη κυρία Μπαζιάνα. Δεν ξέρω επίσης για το βαθμό ευφυΐας που τη διακρίνει. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η θέση μπορεί να την πήρε δυστυχώς από ένα άτομο που έχει όλα και επιπλέον στοιχεία. Δηλαδή, αν μου λες ότι έχει περάσει από όλους τους υπουργούς παιδείας και έχει φτάσει μέχρι τι εδώ. Τι έχει περάσει, προσέξτε, γιατί χρησιμοποιείτε κάποιους χαρακτηρισμούς που παρεξηγούνται. Εσύ δεν είπες νωρίτερα ο κύριος Βαλιντόπουλος, ο κύριος Γαβρόγλου. Άλλο λέω, το έχει περάσει, ξέρετε, ακούγεται λίγο περίεργα. Το έχει περάσει. Εννοώ, ήταν εύκολα τα πράγματα. Ήταν τα πράγματα όταν ήταν στο Υπουργείο Παιδείας. Επί υπουργείας το εννοείται, κύριε Παραδείς. Επί υπουργείας, έτσι, μπράβο. Στέφανε, δεν αφήνει τίποτα δηλαδή. Θα μπορούσαμε και να το πούμε, υπερπίδησε τις δυσκολίες, ρε παιδιά. Να πέσει κάτω τίποτα, γιατί με την αξία τους δεν αφήνουν επίσης τίποτα να πέσει κάτω. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε τι λέω. Ωραία, να πέσει κάτω δεν αφήνουν. Ελάτε τώρα. Και μάλιστα σκυμμένες μερικές. Σκυμμένες! Τι σκυμμένες τι, έχουν πρόβλημα στη μέση? Σκυμμένες! Όχι, προσκύνουν. Εννοώ προσκυνημένες. Από σεβασμό προσκυνούν. Πολιτικά, αυτό εννοώ. Από σεβασμό. Πάει το μυαλό κάποιον. Από σεβασμό. Εμείς πονηρούς Έλληνες. Από σεβασμό προσκυνούν. Από σεβασμό. Από σεβασμό στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Πάμε στο άλλο κομμάτι που μας είπες τώρα. Την βόμβα τώρα ανάλυση. Τι συγκυβέρνηση Μητσοτάκη Τσίπρα. Υπάρχει δυνατότητα να συγκυβερνήσουν? Ακούστε, εμείς τις πληροφορίες που βγάζουμε αύριο, ναι, τις βγάζουμε και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Εδώ πέρα σε αυτή την εφημερίδα αφεντικά πάνω από το κεφάλι μας δεν έχουμε. Τα αφεντικά είναι οι δημοσιογράφοι και οι συντάκτες που κάνουν και την αρχισυνταξία. Το Μακελιό διευθύνεται από συντακτική ομάδα εδώ και 5 χρόνια. Κουμάντο δεν κάνει ένας εδώ. Κάνουν πολλοί, όλοι οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό δεν έχουμε καν λόγο να δώσουμε δικαίωμα σε κανέναν. Σε κανέναν. Οι πληροφορίες λένε ότι από τη στιγμή που έσκασε το θέμα, και πρέπει να πούμε ότι το θέμα αυτό το ανέδειξε η εφημερίδα Τα Νέα, του Ομίλου Μαρινάκη. Να τα λέμε αυτά, και είναι πολύ περίεργο πώς μια εφημερίδα που ακούγεται εντόνως ότι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης αυτών των μέσων συμπολιτεύεται την κυβέρνηση, βλέπουμε ένα άλλο προφίλ αυτής της εφημερίδος που μερικές φορές κάνει και οξύτατη κριτική και στην κυβέρνηση. Από εκεί ξεκίνησε και από την ώρα που έσκασε η είδηση, πλην του Μακελιού, ναι, είδα με έκπληξη στον Αλφα, στον τηλεοπτικό σταθμό, πριν από μια μισή ώρα, τον συνάδελφο τον κύριο Σρόιτερ, ναι, που μόνο ύμνους δεν πεάνησε στο δελτίο του για την κυρία Μπαζιάνα. Μόνο ύμνους. Α. Από εκεί και πέρα, απόλυτη σιγή. Από τη Νέα Δημοκρατία. Οι πληροφορίες δεν είναι ότι δόθηκε ένα μήνυμα από τον κύριο Μητσοτάκη, τσιμουδιά για το θέμα Μπαζιάνα, γιατί αν βγάλουμε το θέμα Μπαζιάνα θα αρχίσουν το θέμα της δικιάς μου, που κάνει εμπόριο και επιχειρήσεις με το όνομα του Πρωθυπουργού της χώρας, και θα καταλήξουν στο όνομα της Παζαΐτη με τον Καραμαλή και άλλο μετά κάνεις, θα μας πάρει ο διάολος όλους. Άλλο στο ιδιωτικό τομέα να έχεις μια επιχείρηση. Brand name. Και άλλο να πας όμως και να γίνεις καθηγήτρια πανεπιστημίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τα σκάλα δημοτικού μισό, καταλαβαίνω. Ναι, σε ποιον ιδιωτικό τομέα? Έχω την εκτίμηση, αν δεν με απατάει μνήμη μου, ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη έχει πάρει και δημόσιες δουλειές. Έχει πάρει και δημόσιες δουλειές. Έχει πάρει και δημόσιες δουλειές. Με διαγωνισμό. Εθελοντικά νομίζω σημαίνει. Κύριε Χίου, ναι, με διαγωνισμό. Με διαγωνισμό, όπως δόθηκε. Τώρα έχω στη συνέχεια να σας πω πολύ. Είχε δοθεί και τη ΣΥΡΙΖΑ όμως. Δεν έπρεπε σας να παρακαλώ, γίνει. Κυρία. Έχει πάρει και δημόσιες δουλειές. Δεν ενθυμούμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, αλλά έχει νομίζω εδώ στην Λυρική Σκηνή. Στο... Έχει, ελάτε τώρα. Δεν αλλά και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δηλαδή τώρα ότι επειδή έγινε κυρία Πρωθυπουργό. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Πήρε δημόσιες δουλειές ή δεν πήρε? Πήρε δημόσιες εργολαβίες? Είναι εργολάβος του δημοσίου κατά περίπτωση ή δεν είναι? Λοιπόν,
Άρα λοιπόν σου λέει. Άρα λες ότι υπάρχει μια συνεννόηση, τσιμουδιά στο ένα θέμα για να μην γίνει και κάτι υπάρχει άλλο. Υπάρχει μια αμερτά. Γιατί αν πιάσουμε τις συζύγους και τις ευνοημένες, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Μάλιστα. Θα φτάσουμε μέχρι την Παζαΐτη, την κυρία Καραμανλή, η οποία ξέρετε από νηπιαγωγός, μέσω του κυρίου Γιαννόπουλου που βοηθήθηκε πάρα πολύ, αυτού του ανθρώπου που πρέπει να του ανάβει κανένα κερί, η κυρία Καραμανλή, πήγε στο Λαϊκό. Έγινε χειρουργός, ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην έπεφτε μπροστά της να σε χειρουργήσει, γιατί θα πήγαινες από βροχοκύλι και θα πήγαινες σε χείριση καρδιάς. Μπορεί να γίνει... Πού το έμαθε το χειρουργείο, στον τομέα της κυρία Παζαΐτη, λένε ότι έχει γίνει η καλύτερη. Έτσι έχω ακούσει και εγώ, είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή, μπράβο. Συγχαρητήρια, να τη χειροκροτήσουμε, να σηκώσουμε τα χέρια και να φωνάσουμε όπως φωνάζει ο άλλος στη Βουλή. Ελάτε ρε παιδιά που είναι καλή τώρα, γιατί ρε εσύ κύριε Χαλκιώτη, σε χειρουργήσε. Δεν είπα, όχι, γιατί έχω τώρα. Έχω ακούσει, λέω ότι είναι. Ασχολείται εσένα με εσένα, σε χειρούργησε, κύριε Χαλκιώτη. Δόξα τω Θεώ, όχι. Σε χειρούργησε με ανοιχτά μάτια, χωρίς αναισθησία. Τότε πώς ξέρεις ότι είναι καλή. Έχω ακούσει ότι είναι καλή. Έχεις ακούσει, από ποιους έχεις ακούσει. Δεν νομίζω να το χειρουργήσει, γιατί η κυρία Παζαΐτη τώρα ασχολείται πλέον με, με θέματα γυναικολογικής φύσεως και με το καρκίνο του μαστού. Δεν ξέρω τι αν έχει. Και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, όλες και πολλές άλλες δημόσιες λειτουργίες ασκούνται με το. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τακτική λες σε αυτό, όπως και στα υπόλοιπα θέματα. Είναι γυναίκα του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε. Εγώ έχω μια απέχθεια στη αστικοκρατία και στο τσιμέντο. Στο οποίο επιβάλλουν κάποιοι συγκεκριμένοι ινστρούκτορες της εξουσίας απέναντι στην αξιοκρατία. Μας ακούνε νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξενιτεύονται πάνω στο εξωτερικό για να βρουν ένα κομμάτι ψωμί. Μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν μια ζωή για να πάρουν πτυχίο. Μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν 15 πτυχία και δεν έχουν δουλειά. Δεν μπορεί, κυρία Μπαζιάννα, από δασκάλα στο δημοτικό που δεν υποτιμώ καθόλου τη δουλειά του παιδαγωγού, να γίνεται καθηγήτρια, επίκουρη καθηγήτρια πανεπιστημίου μέσα σε 3 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ποιο το είπε, αφού έγινε, τι δεν γίνεται. Λακά κάνεις τώρα. Σε 3 χρόνια νομίζω πω, ότι... Άκου δεν γίνεται αφού έγινε. Να πάτε την Παρασκευή στο Μέγαρο εκεί στη Θεσσαλία, τη χειροκροτήστε. Όχι Στέφαν, κοίταξε. Ωραία. Εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ. Εσύ που το κάνεις κύριε, θα πας Σταυρένα, και απέχει τα παλαμάκια. Ήταν αξιοκρατική εντελώς η επιλογή. Εντελώς αναξιοκρατική. Μα μη λες πως δεν γίνεται. Όχι δεν γίνεται. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και με την επιστημονική ροή, αν το άκουγε κάποιος, θα έπεφτε από το μπαλκόνι. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι βοηθήθηκε από την κεντρική εξουσία του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, έτσι, τον ίδιο τον Πρίτανη. Ωραία, από τον πες ίδιο τα τον λοιπόν, του Πανεπιστημίου. Γιατί δεν τα λες, γιατί αυτά έχουν σημασία, φίλε. Κύριε Σταυριανάκη, έχει μαλλιάσει η γλώσσα, μας θα γράφουμε 3 χρόνια. Μα, όχι, εδώ δεν το πες, τώρα το λες. Εγώ δεν το είπα. Το είπε. Το για απόψε δεν το είπε. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Δημόπουλος, πρίτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ήταν ο πλέον αρμόδιος για να τη σπρώξει με την καλή έννοια εντός εισαγωγικών και να γίνει καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Αυτό. Να σας πω ότι με παίρνανε τηλέφωνο. Παραμονή των εκλογών. Στην Βρετανία του Πανεπιστημίου και μου λέγανε μη γράφεις για αυτόν. Και αν κατονομάσω αυτόν που μου το είπε, θα φύγετε από το τραπέζι. Αυτό υπάρχουν πράγματα, κύριοι, που κάνω υπομονή και δεν τα γράφω. Αλλά να τα γράψω όταν πρέπει να τα γράψω. Τηλέφωνα εδώ πέρα, απίστευτα. Παραμονές των Πριτανικών εκλογών μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας έλεγαν μην γράφετε για τον Πρίτανη, μην γράφετε για τον Πρίτανη και θα χάσει την Βρετανία. Γιατί θα χαθεί η μάσα. Θα καθούν οι δημόσιοι εργολαβίες. Όταν έχει ένα πρόγραμμα του ΔΕΟ που στηρίζεται. Τέλος πάντων. Πάμε αφήστε από την τώρα, Αθήνα μην τα από την κυρία Παζιάννα, εγώ θα σε πάω όμως στην κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Πριν από λίγο η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου πήγε να μιλήσει σε μία εκδήλωση και κάτι είπε για τους μικρομετόχους του ΟΑΣΤ και βέβαια κάποιοι αντέδρασαν. Δεν ξέρω αν έχουμε το χαρακτηριστικό βιντεάκι για να δούμε, να πάρουμε μία γεύση από τις αποδοκιμασίες. Και πάμε και μετά να συνδεθούμε Θεσσαλονίκη. Thank you.
Αυτό που έμεινε, Στέφανε, είναι στην επίθεση που έγινε από τους μικρομετόχους του ΟΑΣ, την κυρία Κατερίνα Αντοπούλου, ότι τους είπα κλέφτες. Κλέφτες του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, Στέφανε, μου επιτρέπεις. Παρακαλώ, παιδιά, ο ΟΑΣ ήταν μια εταιρεία υπό την εποπτεία του δημοσίου, βεβαίως, γιατί είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά ήταν ένα καθεστώς περίπου σαν και αυτό που είχε γίνει, θυμάσαι, Στέφανε, το 92. Με τα λεωφορεία εδώ κάτω, είχε λοιπόν μικρομετόχους. Ήταν στην ουσία μια επιχείρηση που θύμιζε λίγο τα ΚΤΕΛ, να το πω έτσι. Είχε προβλήματα διαχειριστικά, μεγάλα ο ΟΑΣ. Δεν το συζητάω. Η κυβέρνηση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό τον κύριο Σπίρτζη, θεώρησε σωστό να κρατικοποιήσει χωρίς ένα ευρώ αντάλλαγμα σε αυτούς τους ανθρώπους την εταιρεία. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν μέσα σε μία νύχτα, όταν ψηφίσαν το νομοσχέδιο, τα χρήματα που είχαν επενδύσει ως μικρομέτοχοι στον ΟΑΣ, επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κρατικοποίησε την εταιρεία για να βάλει τον πατέρα του κυρίου Παπά διοικητή, αν θυμάστε καλά, και δεν τους έδωσε ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Ούτε ένα ευρώ! Μετοχές τους έδωσε. Τίποτα! Λοιπόν, για να πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε συνολικά το ρεπορτάζ. Ο Χρήστος Γιασκουλίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Θέλω όμως να σας πω πάνω σε αυτά τα σωστά που λέτε, ότι στον ΟΑΣ, στον ιδιωτικό ΟΑΣ, πριν γίνει κρατικός, υπήρχε ένα πάρτι αδιαφάνειας και κατασπατάλησης χρήματος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ήταν η μόνη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως που οι μέτοχοι του ξέραν εκ των προτέρων ότι θα έχουν μόνο κέρδη, δεν χάνανε ποτέ. Και αν τα έσοδα από τα εισιτήρια δεν έβγαζαν αυτό το κέρδος, έπαιρναν το κέρδος που αυτοί θέλανε να έχουν, που βάζαν μέσα στον προϋπολογισμό, από το κρατικό κορβανά. Από τον κάτοικο της Πάτρας, από τον κάτοικο του Ηρακλείου, από τον κάτοικο της Ρόδου, της Ξάνθης, της Κοζάνης και οποιαδήποτε άλλη πόλη. Που βρίσκανε για να έχουν τον προϋπολογισμό που θέλανε. Φυσικά, γιατί ήταν η μόνη εταιρεία που στον προϋπολογισμό βάζαν και τα κέρδη των μετόχων και ποτέ δεν θα έκανε χασούρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σήμερα λοιπόν έγινε μια συνεδρίαση έκτακτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με μοναδικό θέμα τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών. Θέλω να σας πω ότι βάσει των επίσημων στοιχείων που υπάρχουν, που βγαίνει από τη τηλεματική, από τις κινήσεις των λεωφορείων, δεν είναι στοιχεία που τα λέει κάποια πλευρά. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται μόλις το 60 με 65% του συγκοινωνιακού έργου που θα έπρεπε να πραγματοποιείται κανονικά. Στη δεύτερη λοιπόν μεγαλύτερη πόλη της χώρας υπάρχει ένα ποσοστό 35 με 40% του έργου μετακινήσεων που δεν γίνεται. Γιατί δεν υπάρχουν λεωφορεία. Γιατί υπάρχουν πολλά λεωφορεία τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 20 χρόνια στους δρόμους την 20ετία και είναι λεωφορεία ερείπια. Χθες και σήμερα πολλά λεωφορεία μπάζανε νερό. Τάζανε μέσα. Γιατί χθες και σήμερα θέλω να σου πω ότι δεν έχει σταματήσει καθόλου. Ο Μπάρκουλης με το μουστάκι, τι έκανε ο Μπάρκουλης. Ότι κάποιες γραμμές. Κομβικές γραμμές που έχουν μεγάλο όγκο, δηλαδή να σας πω ότι η Τούμπα για παράδειγμα έχει 150.000 κόσμο, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Τα αστικά λοιπόν για να πάει κάποιος κάτοικος από το κέντρο στην Τούμπα έπρεπε να περιμένει 30 με 40 λεπτά και όταν ερχόταν αυτό το δύσμηρο και κακόμοιρο λεωφορείο είναι δεδομένο ότι θα ήταν γεμάτο και δεν θα μπορούσε να επιβιβαστεί κιόλας. Yeah. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη δεν έχει αστικές συγκοινωνίες. Να το πούμε αγαπητέ Χρήστο, ο Μπάρκουλης με το μουστάκι τι έκανε εκεί. Ο κύριος Παπάς εννοείς. Η προηγούμενη διοίκηση λέει ότι προσπάθησαν να βάλουν ένα τέλος στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και ό,τι γινόταν επί ιδιωτικού ΟΑΣ. Μα χαλασμένα λεωφορεία. Και περνάγαν τα λεωφορεία μια φορά τις 3 ώρες. Ναι, σίγουρα ο ΟΑΣ είναι λες πολύ και 50. Θέλω να σας πω ότι το 2015, πριν από 4 χρόνια, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης καθημερινά κυκλοφορούσαν 550 αστικά λεωφορεία. Σήμερα με το ζόρι κυκλοφορούν 300 κάτι. Χρήστο μου, αν μου επιτρέπεις, στην περίπτωση του ΟΑΣ, επαναλαμβάνεται μια ιστορία που γινόταν από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά, με τις κρατικοποίησεις. Δηλαδή, υπήρχαν ιδιωτικές επιχειρήσεις και τότε καταχρεωμένες με διαχειριστικά προβλήματα, με κατασπατάληση και ερχόταν το καλό δημόσιο και τις κρατικοποιούσε για να τις σώσει τάχα μου και τελικά τα κάναμε χειρότερα. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον ΟΑΣ. Το είπα και εγώ πριν. Είχε τεράστια προβλήματα και μεγάλα σκάνδαλα. Ήρθε το δημόσιο σωτήρας με υπογραφή κ. Σπίρτζη, υποτίθεται να σώσει την κατάσταση και να αποκτήσει συμπρωτεύουσα αστικά λεωφορεία και τα έκαναν χειρότερα τελικά οι άνθρωποι.
Δυστυχώς η κατάσταση είναι χειρότερη, είναι πολύ χειρότερη, γιατί μιλάμε για αναμονές από 20 έως 40 λεπτά, μέσος όρος μισή ώρα για να έρθει κάποιο αστικό λεωφορείο, και αυτό έρχεται πάντα γεμάτο. Και μιλάμε για την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Μιλάμε για την πόλη που θέλουμε να τη λέμε καρδιά των Βαλκανίων. Μάλιστα. Πάντως σήμερα, κυρία Νοντοπούλου, τα άκουσε. Κλέφτες είπαν, μας πήραν τα οικονομικά, μας χαλάσατε, λέει, τη ζωή μας, μας καταστρέψατε, πήραν τα χρήματά μας. Σήμερα λοιπόν είναι όντως, όταν η κυρία Νοτοπούλου με την ιδιότητα της επικεφαλής δημοτικής παράταξης στο Δήμο Θεσσαλονίκης πήρε το λόγο, υπήρξαν κάποιοι μικρομέτοχοι οι οποίοι στο πρόσωπο της κυρίας Νοτοπούλου, γιατί είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, θελήσαν να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο που έγινε όλο αυτό, που πολύ σωστά βέβαια είπατε και εσείς, για να πούμε και την άλλη πλευρά, ότι όταν κάποιος έχει μια περιουσία στα χέρια του και ξαφνικά έρχεται το κράτος και του λέει από αύριο δεν την έχεις και δεν σου δίνω κάποια αποζημίωση, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα βέβαια που ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις των μετόχων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Αυτό θυμίζει λίγο την κατοχή. Έρχονται εκεί οι Γερμανοί, παίρνουν τις περιουσίες μας. Αυτό γινόταν δεκαετία του 70, ποια κατοχή. Λοιπόν, Στέφανε, θέλεις να κάνεις... Όχι, τίποτα. Να πω στον Χρήστο να πει στην κυρία Νοτοπούλου χαιρετίσματα από μένα, που θα με θυμάται σίγουρα. Όντως, και... θέλεις να στείλεις χαιρετίσματα στην κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Ναι, και να μην έχει τόσα νεύρα. Σε λίγες ημέρες ακούω ότι ο Τσίπρας θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Α. Μεταφέρεις μήνυμα δηλαδή. Θα τον υποδεχτείτε, Χρήστο, δεν ξέρω, να μεταφέρεις αυτό το μήνυμα, αυτή την είδηση που άκουσες τώρα από τον Στέφανο. Βεβαίως, θα το μεταφέρουμε. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τώρα, γιατί ξέρετε... Περιμένετε και εσείς να δείτε τον κύριο Τσίπρα Θεσσαλονίκη. Ναι, και να δούμε τι θα πει πλέον. Να δούμε τι θα έρθει. Θα έρθει να πει τι. Αυτά που τόσα χρόνια ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δεν έκαναν, τι ακριβώς. Ο Τσίπρας έχει άλλες δουλειές στη Θεσσαλονίκη, Χρήστο. Δεν τον ενδιαφέρει πολιτική. Χωρίς αστυνομία πιστεύω θα πάει, έτσι. Θα ακολουθήσει τη γραμμή της κυρίας. Σε τέτοια ραντεβού δεν πας ποτέ με αστυνομία, κύριε. Και ραντεβού. Εντάξει. Πάντως είναι μια πόλη πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα τώρα τα Χριστούγεννα. Δεν χρειάζονται μάρτυρος να πηγαίνει σε τέτοια ραντεβού. Δεν θα πηγαίνει σε αυτά τα ραντεβού, δεν θα πάρει αστυνομία. Θα ακούσαμε λοιπόν, αυτό από το Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Πάμε όμως. Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στο κανάλι, από τους πιο έξυπνους ανθρώπους στο κανάλι, μπορώ να πω ότι είναι οι άνθρωποι του κοντρόλ. Αυτό ξαναπέστο. Έχουμε κάτι φιντάνια μέσα. Ακούς τα σχόλιά της προφανώς. Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα από τη Θεσσαλονίκη στο Γιάννη Σινάνη. Καλησπέρα Γιάννη. Δεν τον έχουμε το Γιάννη. Γιατί είχαμε και κινητοποίησεις στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά. Έμειναν κλειστές όλες οι επιχειρήσεις και όλες οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαμαρτύρονται και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δημιουργηθούν δομές στα νησιά τους. Βεβαίως, αυτή είναι η αρχή, αν κατάλαβα καλά από αυτό που δήλωσαν οι τοπικοί φορείς. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Ότι αν δεν πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε το τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης πλέον των νησιών, γιατί είναι ένα ζήτημα επιβίωσης των νησιών πια. Έτσι. Θα το πάμε μέχρι εκεί. Και επειδή έχουν και τη στήριξη των κατοίκων, πιστεύω ότι θα το πάνε μέχρι τέλους. Γιατί οι κάτοικοι είναι που σπρώχνουν τους τοπικούς φορείς στα νησιά. Και στη Σάμο και στη Μυτιλίνη και στη Χίο και στην Κο είναι οι κάτοικοι που αντέδρουν. Και βεβαίως ο άλλος, ο οποίος έχει την καρέκλα του και έχει ψηφιστεί πρόσφατα, έτσι, γιατί είχαμε τοπικές εκλογές πριν από κάποιους μήνες, σου λέει. Περίμενε. Πάντως, επικουρικά να πω για το θέμα, από τη στιγμή που ανοίγει το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Να πω ότι το Σάββατο υπάρχει μια πολύ περίεργη είδηση, την οποία πολλοί τη διάβασαν, λίγοι την κατάλαβαν. Το Σάββατο το απόγευμα, ναι. Υπάρχει μια πορεία η οποία γίνεται από τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα, τον κύριο Τζαβέντ Ασλάμ, ο οποίος έχει φάκελο στην Ιντερπόλ και έχει κατηγορηθεί πολλές φορές από την πακιστανική κυβέρνηση, προσέξτε τι λέω, μην παρεξηγηθούμε, ναι, για λαθροδιακίνηση. Ναι. Η πακιστανική κυβέρνηση τον έχει μηνύσει πολλές φορές για λαθροδιακίνηση. Ο κύριος Ασλάμ είναι μια περίεργη προσωπικότητα. Εξεγείρει λοιπόν, εξεγείρει στην κυριολεξία όλους τους Αττικοί Πακιστανούς να κάνουν πορεία στη Βουλή διαμαρτυρόμενοι για τη συμπεριφορά, όπως είπαν, ενός Έλληνα ο οποίος καθίβρισε το Ισλάμ πριν από λίγες ημέρες και συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Αμμονίας και τον έκαναν τούμπανο στο ξύλο εκεί πέρα.
Είναι γνωστό το περιστατικό. Αυτή εμένα η ιστορία δεν μου αρέσει καθόλου. Λες με μυρίζει... τα πλάνα που είδαμε επίσης και στο Μακελιό, μυρίζει, με τα πλάνα με την πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Αν έχουμε δυνατότητα κοράνι, να δούμε κάποια αποσπάσματα, παιδιά. Μου μυρίζει υπόθεση Κοράνι, επανάληψη των γεγονότων πριν από 5 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο Αγαρνών. Και δεν θέλω να πιστέψω ότι υποκινείται, διότι είναι περίεργη συγκυρία. Αυτή είναι η πορεία των Μπαγκλαντεζιανών που έγινε σήμερα. Α, αυτή είναι η σημερινή, μπερδέψαμε. Ναι, ναι, για να σημειώσουμε το ρεπορτάζ. Ήταν η πορεία των Μπαγκλαντεζιανών. Ναι. Ακούστε τώρα γιατί έκαναν την πορεία. Ναι. Για να καταλάβετε σε τι οίκο ανοχής, πολιτικό οίκο ανοχής, ζει η χώρα. Διότι. Είναι έξω από τη Βουλή τώρα να πούμε αυτό. Είναι έξω από τη Βουλή. Ναι. Μετά πήγαν στο Μεγάλη Βρετάνια. Στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Οι Μπαγκλαντεζιανοί διαμαρτύρονται στο Σύνταγμα για τους Ροχίγκια. Για ποιους? Για τους Ροχίγκια. Για τους Ροχίγκια. Ξέρετε ποιοι είναι οι Ροχίγκια? Εξήγησέ μας. Κάτι στη Ζάμπια που έχουν κάτι προβλήματα εκεί πέρα και τα λύνουν στη χώρα μας. Δηλαδή η φυλή της φυλής. Η φυλή της φυλής. Κάναν τη χώρα εδώ φυλής. Και πήγαν έξω από τη Βουλή και διαμαρτύρονταν. Να τους λύσουμε εμείς τα προβλήματα. Λες και ο Έλληνας δεν έχει άλλα προβλήματα στο κεφάλι του. Έλα, εκείνη την ώρα απ' έξω ήταν και οι φύλαθλοι και οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα με τους οπαδούς και τους φυλάδους του Ολυμπιακού. Οι οποίοι κάνανε εκείνη την ώρα άλλη πορεία. Και μέσα στο Μεγάλη Βρετάνια ήταν ένας επιχειρηματίας με όλα τα Mercedes απ' έξω και τα Jaguar. Και γινόταν μέσα σε 10 λεπτά στην Αθήνα μήλος. Και η αστυνομία δεν μπορούσε όχι να συλληφθεί, να αντιληφθεί τι έχει γίνει, δεν μπορούσε να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Και κόπηκε η Αθήνα στα 2 μέσα σε 10 λεπτά. Αυτή είναι η χώρα και η Ελλάδα που ζούμε. Η Μπαγκλαντεζιανή καλή πορεία για τους Ροχίγκια. Για τους Ροχίγκια! Το ήξερες εσύ αυτό τώρα. Θα το λύσουμε εμείς το θέμα των Ροχίγκια. Εδώ ασχολούμαι με τα προβλήματα της οικονομίας ελληνικής και της παγκόσμιας. Ασχοληθώ τώρα με... Κάνανε πορεία. Για να κάνουν πορεία δεν πήραν από κάπου άδεια. Σαφώς. Πώς τους δώσανε την άδεια, δηλαδή. Τους λένε πηγαίνουν... Να μαστοποιούν θα κάνουν πορεία. Σειρά προτεραιότητας. Κάνανε πορεία επειδή λέει δεν εξασφαλίζεται η επιστροφή του 1 εκατομμυρίου Ροχίγκια κατοίκων της Μιανμάρ που έχουν καταφύγει κυνηγημένοι στο Μπαγκλαντές. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λύσουμε το πρόβλημα της Μιανμάρ και των Ροχίγκια. Αυτό κρατάει από πριν. Το καταλάβατε. Λοιπόν, αυτή είναι η Αθήνα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μάλιστα. Θα λύνουμε τα προβλήματα των Ροχίγκια. Πάντως το άλλο που είπε Στεφάν είναι πιο σοβαρό τώρα που τα λέμε. Αυτό τώρα. Λοιπόν, για να τελειώσω. Αυτό του Σαββάτου. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Πολύ διότι την ώρα που πακιστανικά αεροπλάνα, πακιστανικά καράβια, πλοία κάνουν κοινές ασκήσεις με τους Τούρκους στο Αιγαίο. Έτσι. Την ώρα που κατηγορείται κάποιος για λαθροδιακινητής από την Ιντερπόλ, έστω και αν έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα. Και χαρακτηρίζεται από μερικές πλευρές της πακιστανικής κυβέρνησης, όχι από εμάς, ως πράκτορας στην Αθήνα. Οι Πακιστανοί τον έχουν κατηγορήσει και είχε μπλακεί και με την υπόθεση, αν θυμάστε, των Πακιστανών με την ΚΙΠ, με την ΕΙΠ κλπ. Αυτή την ώρα βρίσκουν να κάνουν πορεία το Σάββατο στην Αθήνα. Άρα λοιπόν λες ότι διαμορφώνεται στην Είναι υποκινούμενοι. Σκηνικό. Είναι υποκινούμενοι. Είναι σίγουρο ότι. Στην ιστορία αυτή έχουν παρισφρήσει οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και προσπαθούν να μας δημιουργήσουν θέμα. Διότι την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε καλά, όταν έγινε η πορεία διαμαρτυρίας πάλι των Πακιστανών, γυρνάγανε κάτι αυτοκίνητα στην 3η Σεπτεμβρίου και καίγανε κάτι μαγαζιά. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Δεν έμεινε αυτοκίνητο για αυτοκίνητο, μαγαζί για μαγαζί. Αφήστε το. Για πάμε όμως στον Γιάννη Συνάνη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα σας. Για πες μας δεν ξέρω, σήμερα. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Διάστο. Να πω ότι σπάσανε το φράγμα των 40.000 μεταναστών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εφόσον το σπάσαμε και έχουμε νέο ρεκόρ, πρέπει να το καταγραφεί, βέβαια. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι δεν φτάνουν που έρχονται μετανάστες από την Τουρκία, από τις τουρκικές ακτές, μας έρχονται τώρα και από την ενδοχώρα. Δεν ξέρω αν πήρατε είδηση, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει εδώ στην πόλη της Μυτιλίνης ένα φορτηγό, μια νταλίκα μάλλον, η οποία έχει βγει από το λιμάνι της Μυτιλίνης, από τον Πειραιά προερχόμενη,
και ανεβαίνει προς την Καλονή και πίσω από την Νταλίκα αρχίζουν και βγαίνουν μετανάστες. Δηλαδή πίσω από τις Χαρτόπουτες ήταν κρυμμένοι χωρίς να τους έχει πάρει ειδήσει ο οδηγός και άρχισαν να κατεβαίνουν, να πηδάνε από, ενώ ήταν εν κινήσει η Νταλίκα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι λέει και ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, τον οποίο είχα φιλοξενήσει στο δελτίο ειδήσεων της φίλος Μητρίτσης εδώ. Δικός και ούτε από λίγο... εκεί είναι. Δεν άκουσα. Από εκεί είναι, ντόπιος είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ναι, είπε ότι μεταξύ άλλων από όλα αυτά που μου είπε, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πιάστηκε απροετοίμαστη λόγω των αυξημένων ροών. Είπε ότι δεν υπάρχουν δοές και δεν πιστεύει ότι θα φύγουν 20.000 μετανάστες που έχει υποσχεθεί η ελληνική κυβέρνηση να τους πάρει από τα ελληνικά νησιά, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουν δομές έτοιμες. Πού θα τους πάμε? Και είπε επίσης ότι είναι επικίνδυνο το σημείο που έχει επιλεγεί για να γίνει η δομή, είναι αντίθετος στην, εδώ στο Διαβολόρεμα την περιοχή, γιατί είναι δάσος και με το παραμικρό που θα γίνει θα καταστρατεί σχεδόν όλο το νησί. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά τα ωραία σου είπε ο κύριος Αθανασίου. Βέβαια δεν τα ακούμε για πρώτη φορά και μπήκε η καθημερινότητα, ότι έχει συμβεί. Εμείς περιμένουμε χειρότερα, κύριε Παράδειση. Χειρότερα, τώρα, εδώ υπάρχουν ρεκόρ, κύριε Σταυριανάκη, τι άλλο. Βάλουμε και, βάλουμε και άλλο όριο. Σοβαρά. Εδώ, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο κύριος Συνάντης μας μίλησε για τον τόπο του. Εγώ σας λέω ότι απαντακού της Ελλάδος θα δείτε τέτοια γεγονότα να εξελίσσονται. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Και αυτό που σας είπε ο Στέφανος ο Γύρος προηγουμένως, να μην το δεχτείτε μόνο για εκείνη την ημέρα και για εκείνη την ώρα και για την Αθήνα. Να το φοβάστε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε όλη την Ελλάδα. Τα κινητά τηλέφωνα δίνουν και παίρνουν. Όλοι οι ξενόφερτοι έχουν στα χέρια τους κινητά τηλέφωνα. Επίσης, ένα μήνυμα. Τελευταίες τεχνολογίες κινητά, ακριβά είναι κινητά. Και πακιστανικά. Ναι, ένα μήνυμα μπορεί να φτάσει σε όλα τα κινητά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμένα μου κινεί την εντύπωση, κυρία Παραδείση, ναι, και κύριε Χίο, το γεγονός ότι χάνονται, λέει, τα χαρτιά μέσα στη θάλασσα, αλλά κανένα κινητό δεν χάνεται. Δεν παθαίνει καμία βλάβη μέσα στο νερό. Λοιπόν, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Αυτό λέτε και εγώ, Σαβιάννα, και εδώ από τον Εύρο μας λέγανε άνθρωποι πάνω ότι τις τελευταίες μέρες παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Να περνάνε άνθρωποι που κατάγονται από άλλες χώρες, αλλά με τουρκικά έγγραφα. Αυτό είναι μια άλλη, και άλλη εκδοχή. Και να δηλώνουν και καλά πολιτική πρόσφυγη. Η άλλη εκδοχή μιλάμε... είναι αυτή. Κοιτάξτε, κύριε Σταθάκη και κύριε Σταυριανάκη, επειδή βλέπω ότι είστε ανήσυχοι. Είμαστε. Εγώ θα σας ανησυχήσω ακόμα περισσότερο. Α, εντάξει. Νόμιζα. Η Ελλάδα, η χώρα μας έχει φτάσει πια στο σημείο βρασμού. Ξέρετε ποιο είναι το σημείο βρασμού? Ναι. Είναι το σημείο που το νερό βράζει και αρχίζει και ανεβαίνει, ατμίζει. Μπράβο. Και αν δεν πάρει την κατσαρόλα από το μάτι θα δεν την πάει παραπάνω. Ο βρασμός δεν πάει παραπάνω. Και θα φύγουν τα ρινίσματα της κατσαρόλας και θα σου καρφωθούν στην καρδιά. Λοιπόν, σε τέτοιο σημείο έχουμε οδηγηθεί. Εγώ θα φτάσω να πω αυτό που έλεγε κάποτε ο αμίμητος Νίκος Κούρκουλος. Όχι άλλο κάρβουνο, διότι εάν τα καζάνια τα ταπώσουμε κι άλλο, αν ταπώσουμε κι άλλο τα καζάνια θα αρχίσουν να εκρήγνυνται. Και κάθε φορά που ταπώνεις τα καζάνια και δίνεις το καράβι 12 κόμβους, το καράβι τεινάζεται στον αέρα, κύριε Σταυριανάκη. Τεινάζεται στον αέρα και αρχίζουμε και φωνάζουμε όχι άλλο κάρβουνο. Δεν αλλά λέμε άλλο φωνάξουμε όχι άλλο κάρβουνο, την πατριδούλα μας θα την έχουμε χάσει. Το είπε περί κύριε. Συμφωνώ. Γιάννη, διότι είμαστε στο σημείο βρασμού. Όχι άλλο κάρβουνο, γιατί ταπώνουμε τους σωλήνες. Και όταν ταπώνουμε τους σωλήνες, το καράβι θα κάνει μπαμ. Αλλά αυτό ποιος θα το μάθει στον ελληνικό λαό? Ο Δένδιας, η Ντόρα, ο Κούλης ή ο Αλέξης του Μετιμέτη του? Γιάννη, σε ακούμε τώρα. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι σήμερα, όπως ξέρετε, είχε γίνει μια διαμαρτυρία από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τους δήμους των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου
Είναι ένα μήνυμα που έκλεισαν δηλαδή τα καταστήματα και στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, μήνυμα τελεσίγραφο ότι αν άμεσα δεν γίνουν κάτι, δεν ληφθούν κάποια μέτρα ώστε να αποσυμφορηθούν τα νησιά και να ελαττωθούν οι ροές, τότε θα προχωρήσουν σε νέες δυναμικές, πιο δυναμικές κινητοποίησεις. Να δούμε τις πιο δυναμικές και τι ακριβώς εννοείται δυναμικές κινητοποίησεις με τόσο που έχουν συμβεί στα νησιά. Δεν νομίζω θα προλάβουν, Γιάννη. Τι, θα προλάβουν ποιοι? Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν. Θα έχουμε την άλλη πλευρά. Πολύ φοβάμαι ότι θα προλάβουν οι Τούρκοι αντί να προλάβουν οι Έλληνες. Λοιπόν, Γιάννη Συνάνη, να σε ευχαριστήσουμε. Στέφανε, σε σένα, τι ακριβώς εννοείς θα προλάβουν οι Τούρκοι? Εννοώ αυτό που σας λέω. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε. Διότι οι εξελίξεις είναι αναγκαίες. Διότι θα μας προλάβουν, εννοείται. Όσον αφορά τις δύο τελευταίες. Η χώρα ατμίζει. Η χώρα είναι στο σημείο βρασμού, κοινωνικού βρασμού. Η Αμερικανική πρεσβεία έχει ενημερώσει, όπως και άλλα κέντρα πρακτόρων του εξωτερικού, ότι η χώρα είναι στο σημείο μηδέν. Ότι είμαστε σε μια κατάσταση παράλληλης υπόγειας εξέγερσης συγκεκριμένων πυρήνων αποσταθεροποίησης που κάποια στιγμή θα γίνει το μπαμ. Το έχουν πει, έχουν προειδοποιήσει, το έχετε διαβάσει, το έχουμε συζητήσει. Η χώρα δεν αντέχει άλλους λαθρέους. Η χώρα δεν αντέχει άλλη πίεση. Η πίεση από το εξωτερικό και από τους εξωγενείς παράγοντες συνεχίζεται, που αφορά εντεύθεν του Αιγαίου, είναι πάρα πολύ δυνατές. Σήμερα είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι πέταξαν μοιράζ και, ήταν μια δυναμική, λέει, απάντηση απέναντι στην Τουρκία. Τους έκαναν τα τρία μοιράζ δύο, κυρία Παράδηση. Συγγνώμη για την έκφραση. Τους έκαναν τα τρία μοιράζ δύο. Συγγνώμη για την έκφραση. Όχι, τώρα τι να κάνω. Δημοσιογραφικά. Θέλαμε κάποια μια δυναμική. Τους έκαναν τα τρία μοιράζ δύο. Δίνουν 3 δισεκατομμύρια για την ιστορία Στέφανε, με τα... Στέφανε, τι να κάνει ο Υπουργός? Τι να κάνει ο Υπουργός? Ο Υπουργός είναι μια μαριονέτα. Ο οποίος έχει προσλάβει 15 συμβούλους που τους πληρώνει για να του λένε μπράβο κάθε πρωί. Όχι, του λένε μπράβο. Όπως λέγα στον κύριο Καλέν. Αλλά εγώ θέλω να σε πάω στην άλλη πλευρά. Εχθές έγινε Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου εκπρόσωποι είχαν μέσα. Συζητήσαν 3 ολόκληρες ώρες. Είδες κάποιος να έχει πρόταση? Γιατί δεν συμμετείχαν στρατιωτικοί στο Υπουργείο Εξωτερικής Πολιτικής? Στο Υπουργείο Εξωτερικής. Γιατί αφήνουν τους στρατιωτικούς απ' έξω? Γιατί αφήνουν τους στρατιωτικούς απ' έξω? Όπως άφησε στα Ίμια ο Σιμίτης στο Βασιλικόπουλο και περίμενε ο αρχηγός Τσέιπ 6 ώρες στο καναπέ και οι Τούρκοι αρμενίζανε και μας πήραν τα Ίμια. Γιατί? Γιατί οι πολιτικοί μια ζωή οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή. Γι' αυτό. Γιατί φοβούνται τους στρατιωτικούς και τις στρατιωτικές ενέργειες. Γιατί είχαμε την κυρία Μπακογιάννη. Γιατί είχαμε την κυρία Πρωθυπουργού. Γιατί είχαμε την κυρία Πρωθυπουργού, την κυρία Μητσοτάκη Κούβελου, η οποία ασκεί ουσιαστική διοίκηση στη χώρα, η οποία είπε αυτό που δεν μπορεί να πει ο γιος της, συγγνώμη, ο αδερφός της. Τι είπε? Πάλι θα λέω το διόρθωση. Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα βγάλουμε το στόλο στο Αιγαίο. Και πιάσε εσύ, κυρία μου, δικό σου είναι ο στόλος. Ο στόλος είναι του ελληνικού λαού και διευθύνεται από τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Υπάρχει και, η διπλωματία. Δηλαδή, πάνω σε αυτό χρειάζεται μια πολιτική απόφαση. Εκτός ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Τα τελευταία 40 χρόνια με την ενημέρωση, τις συζητήσεις, τις διαβουλεύσεις, τις συνενέσεις, που οδηγήθηκε η Ελλάδα. Για τη στρατηγική που ακολουθούν τα πολιτικά πρόσωπα και Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, έχουμε τα χειρότερα αποτελέσματα. Μπράβο. Άλλο. Γιατί έχουμε τα χειρότερα αποτελέσματα? Γιατί βγήκε προχτές ένας αεροπόρος και είπε, όταν το 1977 ρίξαμε το πρώτο, πατήσαμε το κουμπί, μπαμ, έφυγε ο πύραυλος, μπαμ και ρίξε το πρώτο. Το βούλωσαν για 10 χρόνια. Και μετά από 10 χρόνια ξαναβγήκαν στο Αιγαίο. Γιατί ο Τούρκος θέλει φοβέρα. Όσο τον έχει στη διαβούλευση, θα σου πάρει το μισό Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή και εμείς παρακολουθούμε. Οι πολιτικοί λοιπόν κάνουν κουμάντο. Αλλά οι πολιτικοί, όταν πέσει το πρώτο μπαμ, θα έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και θα μείνουν εδώ οι στρατιωτικοί να κάνουν τους λιμπέριδες. Και να γράφουν τα βιβλία και τα απομνημονεύματά τους μετά. Και θα περπατάνε με τα μπουρνούζια και τις παντόφλες όπως περπατάει ο ξεκουτιασμένος Πάγκαλος στην πλατεία Κολονακίου. Εκεί κατάντησε. Είχε ο μια πιο χαλαρή εμφάνιση ο άνθρωπος στο Κολονάκι τώρα. Πώς εμφανιστεί? Έτσι με το κατά κατάνε οι προδότες στις νύχτες των ημείων. Θα περπατάνε με τα μπουρνούζια και τις παντόφλες.
Μια προσωπική στιγμή ήταν. Θα τους δείτε και θα τους λυπηθείτε. Αλλά αυτοί έχουν καβάτζες, κυρία Παραδείση. Διότι όταν συναντάτε χθες, και αυτό είναι μια από τις ειδήσεις που βγάζουμε αύριο, ναι, συναντώνται τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, με τον υπαρχηγό του κυρίου Σόρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σκέφτονται πώς θα κάνουν επενδύσεις στη χώρα. Όταν, κυρία Παραδείση, παρατηρούμε τις εικόνες ντροπής στα νοσοκομεία του Κικίλια, με ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι μέσα σε δωμάτια αντί να είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εγώ σας περιγράφω τι βγάζουμε σε μια χώρα μηδέν. Όταν η πληρωμή συντάξεων αμφισβητείται για το αν γίνει τις προκαθορισμένες ημερομηνίες, όταν ο κύριος Κυμπουρόπουλος, που τον επενέσαμε όλοι σαν ευρωβουλευτή, και εμείς ήμασταν που μπήκαμε μπροστά και το θυμάστε, με πατριωτική αφύπνιση και συνείδηση, όταν κάποιοι τον καθίβριζαν και λέει ότι δεν χαίρεστε που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το κοινωνικό μέρισμα στους ΑΜΕΑ και περικόπτουν το κοινωνικό μέρισμα σε όλους όσους είναι ΑΜΕΑ, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες πάνω από τα 24 έτη, και τον βρίζει όλο το διαδίκτυο τον κύριο Κυμπουρόπουλο, που εμείς μπήκαμε μπροστά, και θα πρέπει να ντρέπεται ο κύριος Κυμπουρόπουλος με αυτά που λέει. Αυτοί το λένε στο διαδίκτυο. Και όταν, κυρία Παραδείση, ο κύριος Μπακογιάννης δίνει 173.000 ευρώ. Δεν σου άρεσε το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος? 173.000 ευρώ που υπάρχει σε μια απόφαση σοκ. Για να φωτίσει για 4,5 λεπτά τη Βουλή με μια εταιρεία σε έναν διαγωνισμό κατανάθεση, τότε λυπάμαι πολύ, αλλά αυτή η χώρα είναι στο σημείο βρασμού. Συγγνώμη, τα 4 λεπτά αυτό που έδειξαν πάνω στην εικόνα, στην... Δείξε την απόφαση. Στο κτίριο. Δείξε την απόφαση. Κόστησε 173. 173.600 ευρώ για 4,5 λεπτά σε μια εταιρεία που πήρε τη δουλειά κατανάθεση, χωρίς διαγωνισμό, γιατί λέει, ορίστε η απόφαση. Γιατί δεν υπήρχαν, λέει, άλλες εταιρείες, ορίστε. Ποια είναι όμως, ποιο είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ? Ποιος υπογράφει αυτή την απόφαση? Η κυρία Άννα Ροκόφιλου. Σας θυμίζει κάτι το όνομα? Βέβαια. Άλλη μόνο, δεν μας θυμίζει η κυρία Άννα. Δείξτε και το ποσό. Δείξτε και το ποσό. Φαίνεται, 173.600. Δείξτε και την άλλη την κάρτα. Δείξτε και την άλλη την κάρτα. Αναρτητέ απόφαση. Ένα-ένα τα βγάζουν. Μην περιμένετε να τα βγάλουν όλα μαζί. Μαζί με το ΦΠΑ. Κατανάθεση που αφορά στην πραγματοποίηση τρισδιάστατης παραμυθούγεννα στην πλατεία Κλαθμόνος και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά, για 4,5 λεπτά μπούρδες. Για 4,5 λεπτά μπούρδες χρεωνόμαστε 174.000 ευρώ. Αυτή είναι η δημαρχία που θέλησε ο κόσμος στην Αθήνα, να τη χαίρονται και να μην διαμαρτύρονται. Η Ελλάδα έχει τους πολιτικούς που τις αξίζει. Αυτό πέρα από το ότι προκαλεί, είναι άξιο ερεύνης για ποινικές ευθύνες. Εγώ το βλέπω κάτι σαν διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, η οποία σίγουρα συνιστά το αδίκημα της απιστίας, εάν δεν δικαιολογείται το ποσό. Πολύ σωστά και με λεπτομερώς το ποσό. Ήταν δεύτερο λεπτά, ήταν πολύ εξηγημένο. Και δεν ξέρω ποιος ανεβαίνει στην εξουσία του Δήμου για να κάνει όλα αυτά τα έσχη. Και δεν τώρα μιλάει και κανένας από την πλευρά. Τι λέτε τώρα, ποιος είναι στην εξουσία του Δήμου? Η οικογένεια Μητσοτάκη, Μπακογιάννη, Κούβελου. Καλά, δεν βγήκανε μόνοι τους τώρα. Εσύ ψήφισες και εγώ και ο άλλος. Εγώ δεν ψήφισα κανέναν. Δεν ξέρω. Δεν βγήκαν μόνοι τους, Στέφανε. Άστα αυτό τώρα. Πάνετε. Εσύ είπαμε, δεν ψήφισες. Ο λαός έχει τους ηγέτες που του αξίζει. Τέλος. Ο λαός και η πατρίς έχει τους ηγέτες που τους αξίζουν. Μια ζωή είναι αυτό. Κύριε Σταυρανάκη, να πω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να ξεκινήσει η έρευνα γι' αυτό. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Η οποία όμως έρευνα που θα ξεκινήσει, ακούστε με κύριε Σταυριανάκη, και αυτό είναι και τροφή και προς τον Στέφανο, θα πρέπει να καταλήξει και σε ένα άλλο εν εξελίξει σκάνδαλο που αφορά τους Δήμους συνολικά, αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, Στέφανε. Και μιλάμε για την αγορά οδοφωτισμού των Δήμων.
το τι πάρτι γίνεται και είναι όλοι μέσα μπλεγμένοι. Και στην ΚΕΔΕ που έγινε και ξέρω πότε έγινε, πριν ένα μήνα, κυκλοφορούσα κάτι ταραβεριτζίδες, έμαθα μέσα που σπρώχνανε κάτι, τέλος πάντων. Παιδιά, καλή η μάσα, αλλά κάποιος πληρώνει τη μάσα. Όχι, δεν είναι καλή μάσα αυτή. Ναι, όχι, αυτή ξέρω τι λέω, ξέρω τι λέω. Για να πάμε ναι, το... Άρα λοιπόν η εφημερίδα βγαίνει με όλα αυτά τα θέματα το... μας είπες. Ναι, βγαίνει και με αυτά, βγαίνει και με άλλα, έχουμε και άλλα μεγάλα πάμε θέματα. Λίγο, για το θέμα του Πάσαρη, έτσι, και το πώς αν έρθει ή όχι στην Ελλάδα μετά από 4 δολοφονίες. Και βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα το οποίο μας έχει κινήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η υπόθεση Κοντομινά. Εμείς ανοίγουμε αύριο λίγο αυτό το φάκελο. Ναι, όχι, δεν υπησερχόμεθα σε ιατρικά δεδομένα. Αν και λένε ότι εντάξει, είναι σε μια κατάσταση ο άνθρωπος. Είναι μια απίστευτικότητα που γίνεται με ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που διεκδικεί μια κοπέλα, μια κυρία, η οποία τα συμβία του διεκδικεί γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ με ένα σύμφωνο συμβίωση. Αυτό δεν θα είχε τόσο ειδησιογραφικό ενδιαφέρον. Ναι, δεν θα. Η κυρία αυτή, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτό, η κυρία. Δεν είναι. Μια Βρετανίδα είναι, η οποία. Μάλιστα. Ωραία. Πόσο ζητά. Ώστε. Το ποσό που ζητά. Γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Ψίχουλα. 1 εκατομμύριο ευρώ. Μετά 10 δεκάρες. Το θέμα δεν θα είχε πολιτικό ενδιαφέρον αν ο κ. Κοντομινάς δεν πουλούσε πρόσφατα το 100% από ό,τι άκουσα των μετοχών του. Ναι. Στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ναι, βέβαια. Αυτές οι αγοραπολισίες, ξέρετε, έχουν μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Πολιτική σημασία. Τα κομμενικά είναι στη δεύτερη μοίρα. Αλλά όταν δηλώνεις παύτοχος, όταν δηλώνεις ότι έχουν κατασχέσει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και έχετε μια κυρία και σου ζητάει 600 χιλιάρικα με 1 εκατομμύριο και στις αγωγές μέσα φέρετε να ακούγονται πράγματα όπως δώσαμε πολλά χρήματα στην κυρία για να μας αφήσει ήσυχους. Ξέρετε. Σε μια περίπτωση που έχουν κατασχεθεί όλοι οι προσωπικοί λογαριασμοί, που δεν έχει τον ήλιο μοίρα κλπ. Έρχονται περίεργοι συνισμοί σε μια δίκη που πλησιάζει για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σε κάποιες πολιτικές. Το ερώτημα είναι φτωχός ή δεν είναι, έχει ή δεν έχει. Αυτό αφορά τον κύριο Κοντομινά. Εμείς θέλω να το ευχηθούμε περαστικά, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι εδώ πέρα. Και περαστικά σε όλο τον κόσμο, ο οποίος νοσηλεύεται στα νοσοκομεία και όχι στα ιδιωτικά νοσοκομεία όπως το Υγεία, που δεν έχουμε τίποτα με το Υγεία, μια χαρά νοσοκομείο. Αλλά σε κάτι θαλάμους, κυρία Παραδίση, με τους αναπνευστήρες στο λαιμό και τραχιοστομία. Εύχομαι αυτές τις εικόνες να μην τις δείτε ποτέ, γιατί εγώ τις έχω δει και τις έχω αντιμετωπίσει. Ντροπή, κύριε Κικιλιά. Ντροπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Στέφανε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ.